Hello. Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Αν είστε καινούργοι, καλώς ορίσατε. Είμαι η Καλίστη και άμα θέλετε να δείτε κι άλλα βίντεο με εμένα, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Σήμερα έχω. Σήμερα θα κάνω το πρώτο μου Q&A στο κανάλι. Σας ζήτησα να μου κάνετε ερωτήσεις στο προηγούμενο μου βίντεο στο YouTube αλλά και στο Instagram και τις μάζεψα, τις επέλεξα, αυτές που ήθελα καλύτερα και θα τις απαντήσω σήμερα εδώ. Πρώτη ερώτηση, την οποία με ρωτήσατε πάρα πολύ, ήταν η δεύτερη πιο συχνή, η πρώτη ήταν η ηλικία μου. Λέει, η Σοφία Ταφ, πώς ήταν η εμπειρία σου στα γυρίσματα του νησιού? Θα έκανες κάποια στιγμή ένα βίντεο για αυτό το θέμα? Ναι, θα κάνω σίγουρα βίντεο στο μέλλον, αναλυτικά θα λέω την εμπειρία μου, το πώς προέκυψε, πώς ήταν εκεί πέρα την όλη φάση, σίγουρα κάποια στιγμή, απλώς, εντάξει, όχι τόσο σύντομα. Η Love Love, ποιο ήταν το πιο awkward συμβάν που σου έχει συμβεί? Αμήχανες στιγμές μου συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά, αλλά δεν τις συγκρατώ για κάποιο λόγο. Λίνα Θεοδωροπούλου, με τι θα ήθελες να ασχοληθείς στο μέλλον, σπουδές, επάγγελμα κτλ? Ιστερόγραφο, είσαι πανέμορφη και φαίνεται ότι έχεις υπέροχο χαρακτήρα και ήθος. Keep going, girl. Thank you. Επίσης, μια πολύ συχνή ερώτηση, με ρωτήσατε τι θέλω να σπουδάσω. Θέλω να σπουδάσω στο Βιολογικό Αθηνών, αν καταφέρω και περάσω. Το έχω βάλει στόχο δηλαδή. Αλλά από εκεί και πέρα για επάγγελμα, δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι ακριβώς θέλω να κάνω. Ούτε έχω σκεφτεί κάποια ειδίκευση στη βιολογία, ούτε και ποια θα ήθελα να είναι η ονειρική μου δουλειά. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία? Έχω μιλήσει για τις αγαπημένες μου ταινίες στο βίντεο με το 50 πράγματα για εμένα, αλλά τις τελευταίες ημέρες καθόμαστε έτσι οικογενειακώς και βλέπουμε ισπανικά thriller, όχι τρόμου, thriller δηλαδή, και μου άρεσαν πάρα πολύ The Body, το El Cuerpo, ένα πτώμα δηλαδή, και αυτή που είδαμε προχτές ήταν το... Άλλο είναι το Contratiempo ή αλλιώς Αόρατος Επισκέπτη. Πώς ένιωσες όταν ανέβηκε το πρώτο σου βίντεο? Πώς όταν είδες το πρώτο hate comment και πόσο είσαι? Πόσο είσαι? Όλοι έτσι τελειώνετε την πρότασή σας με ένα πόσο είσαι. Λοιπόν, τεχνικά το πρώτο μου βίντεο ήταν πέρυσι το καλοκαίρι. Ένα καλοκαιρινό βίντεο το οποίο δεν πήρε καθόλου hate. Οπότε ήμουν χαλαρά. Μετά όταν άρχισα να ανεβάζω έτσι κανονικά το πρόσωπό μου και να μιλάω και αυτά, όταν είδα το πρώτο hate comment, στην αρχή αναρωτήθηκα και πειράχτηκα και λέω γιατί το λέει αυτό τώρα και ισχύει και τι είναι αυτό. Αλλά από ένα σημείο και μετά τα σχόλια άρχισαν να γίνονται τόσο παράλογα και ο κόσμος πραγματικά δεν ήξερε τι έλεγε. Έλεγε αβάσιμα πράγματα, οπότε σταμάτησα να δίνω σημασία εντελώς. Τι είδος μουσικής ακούς και ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι αυτή την περίοδο? Λοιπόν, ακούω πολλά είδη μουσικής, δεν έχω ένα συγκεκριμένο αγαπημένο είδος. Μ' αρέσει το Guys My Age από Hey Violet, το Friends του Justin Bieber και σήμερα το πρωί κιόλας κόλλησα με το What You Made Me Do της Taylor Swift. Αγαπημένη σειρά, by the way, love you girl. Love you too, Mina. Αγαπημένη σειρά, τώρα που τελείωσε το Vampire Diaries, μπορώ να πω ότι μου αρέσει πολύ το Arrow. Και το Game of Thrones, αλλά τα έχω χάσει λίγο, πρέπει σιγά σιγά να τα ξαναβρω. Έβαζες κάποιο λάδι στην επιδερμίδα σου ή όχι, αν ναι ποιο? Ευχαριστώ. Τους πρώτους μήνες, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, έβαζα αντιλιακό κυρίως, γιατί θα καιγόμουνα. Αλλά τώρα όλο τον Αύγουστο πλέον σταμάτησα να καίγομαι, οπότε χρησιμοποιούσα λάδι σώματος. Ήταν ένα peace win. Πώς το λένε αυτό? Η Άννα λέει, πόσα χρόνια είσαι educator και αν είσαι από την αρχή των Boys and Noise ή άρχισες να ακούς Βαγγέλη τώρα που διαλύθηκαν? Είμαι educator 3 χρόνια. Ξεκίνησα σαν fan των Boys and Noise από το 2014 και τους υποστήριζα. Απλώς είχα ξεχωρίσει κάπως το Βαγγέλη. Αλλά και τώρα που διαλύθηκαν, συνεχίζω να υποστηρίζω το Βαγγέλη και τους άλλους δύο σε ένα βαθμό. Αν έπρεπε να επιλέξεις μόνο ένα προϊόν make-up για όλη σου τη ζωή, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί? Προφανώς η μάσκαρα. Δεν πάω πουθενά χωρίς μάσκαρα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το πώς κάνω τις βλεφαρίδες μου και για μένα έντονες βλεφαρίδες σημαίνει και έντονα μάτια. Ελευθερία λέει, γιατί δεν κάνεις μια συνάντηση για τους φανς σου και να βρεθείτε όλοι μαζί? Πώς μάκρυνες τα μαλλιά σου? Δεν ξέρω αν υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων που όντως θα θέλει να έρθει
Γιατί να κάνω μια συνάντηση και να έρθουν 3, 4, 5 άτομα. Όχι. Άμα κάνω κάποια στιγμή στο μέλλον, θα είναι. Θα ξέρω ότι θα υπάρχει κόσμος που θα θέλει να έρθει. Πώς μάκρυνα τα μαλλιά μου? Με αγάπη, με υπομονή και αποστασιοποίηση από συσκευές θερμότητας, πρέσες, ψαλίδια και όλα. Πόσο καιρό φοράς τα σιδεράκια? Φοράω τα σιδεράκια 1 χρόνο και 5 μήνες, κοντά 1,5 χρόνο τώρα. Τι σχέση έχεις με τον Καρκάρι? Είχες, ακόμα έχω. Είμαστε κολλητοί από την 5η Δημοτικού. Αν μπορούσες να φοράς σε όλη σου τη ζωή μόνο 1 χρώμα κραγιόν, θα φορούσες nude ή κόκκινο? Μπορντό. Βομβαρδισμός ερωτήσεων. Προλαβαίνω. Τι ύψος έχεις? 1,70 κάτι. Πόσα κιλά είσαι? Έχω καιρό να ζυγιστώ, αλλά λίγο πάνω από 60. Πόσο είσαι? 3. Τι θες να σπουδάσεις? Έχω απαντήσει. Έχεις αγόρι? Δεν έχω. Ανέπως τον λένε? Δεν τον λένε. Πόσες κολλητές έχεις? 2. Αυτά, κάνεις ωραία βίντεο. Ευχαριστώ. Η Φραβονέλα, περίεργο όνομα, ρωτάει. Αρχικά είσαι υπέροχη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αυτή την οδοντόκρεμα με τον άνθρακα, πού την πήρες και πόσο? Άλλη μια αιώνια ερώτηση. Την πήρα από το φαρμακείο στη γειτονιά μου, από το οποίο ψωνίζω ό,τι θέλω. Στην ουσία είναι ο φαρμακοποιός μου. Και πήρα τη συσκευασία που είχε το δειγματάκι και την οδοντόβουρτσα, όπου έκανε 6-7 ευρώ. Το σωληνάριο με την οδοντόπαστα είναι κάπου στα 18-19 ευρώ. Μπορείτε να ρωτήσετε να σας πούνε εκεί πέρα, γιατί δεν υπάρχει μόνο μία εταιρεία. Μπορείτε να βρείτε κι άλλη. Ποια είναι η γνώμη σου? Όπα, σοβαρεύει η κατάσταση για το LGBTQ. Λοιπόν, εγώ άμα θέλω να έχω έναν άνθρωπο κοντά μου, να συναναστρέφομαι με αυτόν, φίλος μου, κολλητός μου, οτιδήποτε, δεν θα παίξει ρόλο η σεξουαλικότητά του για εμένα. Αυτό είναι κάτι καθαρά προσωπικό. Και επίσης δεν μου αρέσουν πολύ και οι ταμπέλες, να λες «Α, αυτός είναι εκείνο», «Α, αυτός είναι το άλλο». Ο τάδε που ξέρεις είναι bisexual, ο τάδε που ξέρεις είναι ομοφιλόφιλος. Δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες, όλοι οι άνθρωποι είναι. Τους αντιμετωπίζεις όλους το ίδιο. Δεν θα τους αντιμετωπίσεις αλλιώς επειδή έχουν διαφορετική σεξουαλικότητα ή επειδή ελκύονται από κάτι το οποίο εσύ δεν θεωρείς φυσιολογικό. Έτσι δεν είναι? Το ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο είναι λίγο ρυψοκίνδυνο να το συζητήσεις στο ίντερνετ, αλλά μπορεί να το κάνουμε κάποια στιγμή. Κι ας βομβαρδισμός ερωτήσεων. Τι θα ήθελες να αλλάξεις πάνω σου, ενώ εξωτερικά? Λοιπόν, θα ήθελα να αλλάξω τη μύτη μου και τις βλεφαρίδες μου. Τις φυσικές μου βλεφαρίδες. Πόσα κιλά είσαι? Άντε πάλι. Και αν έχεις περάσει ποτέ διατροφικές διαταραχές ή ιστορίες με τα κιλά σου γενικά? Λοιπόν, Νίνα, έχω περάσει ιστορία με τα κιλά μου και αυτά. Όταν ήμουνα 5η-6η δημοτικού, εκεί ένα καλοκαίρι, ήμασταν σε ένα τραπέζι και τρώγαμε. Και όπως έτρωγα, γκρούφτηκα. Κατάπια ένα κομμάτι τροφής το οποίο με έπνιξε. Κάτι από σαλάτα ήταν, νομίζω. Και άρχισα να βήχω πάρα πολύ, γιατί μου είχε κάτσει στο λαιμό και το ένιωθα να με πίεζε και δεν μπορούσα να αναπνεύσω και με έπιασε μια γερή κρίση. Αυτό για 5-8 μήνες. Ό,τι και να έτρωγα, είχα την αίσθηση ότι μου καθόταν στο λαιμό και με έπνιγε και δεν μπορούσα να το καταπιώ. Είχα πραγματικά πιστέψει ότι ο εισοφάγος μου είχε κλείσει και ότι δεν μπορούσε να καταβεί φαγητό εκεί πέρα. Με αποτέλεσμα, για τόσο καιρό να τρέφουμε με σούπες, με πολτούς, με κρέμες τέτοια, για μήνες, οπότε είχα σχεδόν αποσκελετωθεί. Βλέπω φωτογραφίες μου και άμα συνέχιζα έτσι, θα ήμουνα πραγματικά σαν να ήμουνα θύμα ανορεξίας. Αλλά εντάξει, αυτό το ξεπέρασα, με πήγανε σε διάφορους γιατρούς, με ρινοσκοπήσεις και με πείσανε ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει τίποτα στον ισοφάγο σου, είναι όλα στο κεφάλι σου και όντως ήταν όλο ψυχολογικό. Τι πιστεύεις ότι σε κάνει να νιώθεις όμορφη, τι σου δίνει αυτοπεποίθηση? Λοιπόν, αυτοπεποίθηση μου δίνει να έχω γύρω μου αποτελέσματα της δικιάς μου σκληρής προσπάθειας. Δηλαδή να ξέρω ότι έχω κάνει κάτι και το έχω καταφέρει. Δυναμώνει, με κάνει να νιώθω καλύτερα όταν βλέπω επιτυχίες μου. Και επίσης αυτοπεποίθηση μου δίνει και ένα καλό makeover. Τι κατεύθυνση είσαι? Θετική.
θετικότατη. Έχω μεθύσει, όχι δεν καπνίζω. Θα ήθελες να βάψεις τα μαλλιά σου και ανέτη χρώμα. Το έκανα ήδη. Όσοι είστε καινούργοι, το φυσικό μου είναι ένα ανοιχτό καστανό, μελί, ένα περίεργο. Αλλά έτσι για το καλοκαίρι για αλλαγή το έκανα αυτό το πορτοκαλί. Φαίνεται κόκκινο στην κάμερα, αλλά είναι πορτοκαλί κανονικά. Πορτοκαλοκόκκινο, έτσι το. Με ημιμόνιμη βαφή θα ξεθοριάσει σε μια-δυο εβδομάδες. Οι γονείς σου γνωρίζουν το ανεβάζεις βίντεο στο YouTube. Και αν σε υποστηρίζουν, είσαι πανέμορφη, by the way. Thank you, Ναταλία. Οι γονείς μου φυσικά και ξέρουν ότι ανεβάζω βίντεο στο YouTube. Και όλοι όσοι έχετε σκοπό ή αν το κάνετε ήδη και βγάζετε το πρόσωπό σας στα κοινωνικά δίκτυα, στο YouTube, κάτω των 18, καλό θα ήταν να ενημερώσετε τους γονείς σας και να σας παρακολουθούν, διότι οτιδήποτε συμβεί θα ευθύνονται εκείνοι. Το γνωρίζουν και με στηρίζουν και είναι πάντα εκεί να με συμβουλέψουν. Θα με διορθώσουν, θα μου πούνε καλύτερα την άλλη φορά αυτό, αυτό, τα πάντα. Αλλά ναι, με στηρίζουν πάρα πολύ και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Αρχίζουν και το διαδίδουν σε όλη την οικογένεια και πλέον το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειάς μου ξέρει ότι κάνω βιντεάκια στο YouTube. Έχεις δεχτεί ποτέ bullying στο σχολείο και αν ναι, για ποιο θέμα? Όχι, δεν είχα δεχτεί bullying στο σχολείο. Δεν είναι ότι δεν είχα κάτι για να με κοροϊδεύουν, απλώς πάντα κατάφερνα, προσπαθούσα και κατάφερνα να τα έχω καλά με όλους. Και δεν είχα επίσης νταΐδες στο σχολείο μου και αυτά, οπότε ήταν ήρεμα τα πράγματα. Σε τι ηλικία έκανες την πρώτη σου σχέση? Ωραία. Σχέση, τεχνικά δηλαδή, θες να τη φτιάξουμε? Θέλω. Ήτανε στην έκτη. Στην τρίτη δημοτικού, όταν ήμουνα εκεί 9 χρονών, με τον τότε έρωτα της ζωής μου. Would you rather φάση? Θα προτιμούσες να χρησιμοποιήσεις πιπέρι ως κολύριο για τα μάτια ή αλουμινόχαρτο ως χαρτί υγείας? Προφανώς και αλουμινόχαρτο ως χαρτί υγείας. Ναι, πιστεύω ότι είναι λιγότερο επώδυνο από το πιπέρι στα μάτια. Μου έχει πάει πιπέρι στα μάτια και ξέρω πόσο χάλια είναι. Θα προτιμούσες το καλοκαίρι με ζεστή σοκολάτα ή το χειμώνα με παγωτό? Χειμώνα με παγωτό, προφανώς. Το κάνω συνέχεια. Ενώ καλοκαίρι, ζέστη και να πίνεις και ζεστή σοκολάτα και από πάνω. Έχεις κάποιο κατοικίδιο ή κάποιο ζωάκι, έστω και αδέσποτο, το οποίο νιώθεις σαν δικό σου? Όχι, δεν έχω κατοικίδιο. Αν μπορούσα να έχω κατοικίδιο θα ήταν είτε χελώνα είτε καναρίνη. Γιατί οτιδήποτε άλλο σε γατάκι, σκυλάκι, κουνέλι, προσωπικά πιστεύω ότι στο διαμέρισμα είναι έγκλημα να έχεις ζώο, γιατί είναι σε ένα σπίτι κλεισμένο μέσα, όσο μεγάλο μπαλκόνι και αν έχεις. Και προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να το φροντίσω με τα μαθήματα, με το σχολείο, με όλα αυτά. Οπότε, όχι, δεν έχω. Έχεις μετανιώσει κάτι στη ζωή σου μέχρι στιγμής? Ναι, φυσικά. Θεωρείς ότι υπάρξει. Ότι υπάρχει φιλία μεταξύ των δύο φίλων? Πιστεύω ότι μπορείς να έχεις μια γερή φιλία με το αντίθετο φίλο, αλλά μέχρι ένα σημείο. Μπορείς να είσαι φίλος με ένα αγόρι, ας πούμε σαν κορίτσι, αλλά σε κάποια φάση οι ορμόνες απλώς είναι ορμόνες. Με τι ασχολείσαι τον ελεύθερο σου χρόνο? Τώρα το καλοκαίρι ελεύθερος χρόνος σημαίνει η παραλία, η ύπνος. Τώρα αν από Σεπτέμβρη έχω ελεύθερο χρόνο, θα σου πω τότε. Πότε πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος συναντά την καλύτερη έκδοση του εαυτού του? Όταν έχει καταφέρει τους μεγαλύτερους του στόχους και είναι σε μια ευτυχία, σε μια ηρεμία και σε μια γαλήνη. Το παιδάκι που ήσουν κάποτε είναι περήφανο για αυτό που είσαι τώρα? Θα ήθελες να γυρίσεις πίσω το χρόνο για κάτι που μετάνιωσες πολύ? I love you. Λοιπόν, Μέλα, σκέφτομαι ότι άμα διόρθωνα κάτι στο παρελθόν μου, όλα θα είχαν πάρει διαφορετική τροπή από ότι τώρα, κάτι το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλη τροπή θα μπορούσαν να πάρουν τα πράγματα. Αλλά ναι, έχω μετανιώσει πράγματα που έχω κάνει και το παιδάκι που ήμουνα σίγουρα θα ήταν περήφανο για αυτό που είμαι τώρα. Όπως και τώρα είμαι περήφανη για τον εαυτό μου σε πολλά θέματα. Και δεν είναι ντροπή να λες ότι είσαι περήφανη για τον εαυτό σου. Ο καθένας μόνος του ξέρει τι δυσκολίες και τι έχει περάσει. Οπότε να το νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και τα επιτεύγματά σου είναι κάτι το φυσιολογικό. Έβγες εκτός χώρας και μπορείς να πάρεις μόνο 3 καλλιτικά. Τι θα επέλεγες? Μάσκαρα, ρούζ και λιποζάν. Η Μαριάννα λέει, έχεις crush YouTube ή κανονικά?
YouTube crush, ναι, νομίζω ότι έχω. Κανονικό crush... Ενδιαφέρει να ασχοληθείς με την ηθοποιία. Λοιπόν, ναι, σίγουρα, επειδή το εξασκώ από πολύ μικρή και λατρεύω την ηθοποιία, αλλά πιστεύω ότι στις μέρες μας το να ζήσεις σαν ηθοποιός, το κύριος επάγγελμα να είναι ο ηθοποιός, δύσκολο στις εποχές που ζούμε. Τι είναι αυτό που μισείς σε κάποιον, παραδείγματος χάρη το να είναι αντιπρόσωπος, γκρινιάρης, μισό, δεν μισώ πράγματα. Με ενοχλεί όταν ο άλλος είναι άπραγος, όταν δεν κάνει τίποτα και δεν έχει κάποιο κίνητρο και δεν είναι αισιόδοξος και λέει «Α, δεν θα το κάνω, α, δεν θα το καταφέρω, δεν κάνω τίποτα, αφήστε με, βαριέμαι και είμαι όλη μέρα από καναπέ, μπάνιο, κρεβάτι, κρεβάτι, κουζίνα, καναπέ». Με ενοχλεί αυτό. Θέλω ο άλλος πραγματικά να είναι ενεργητικός και να βγαίνει έξω και να καταφέρνει τους στόχους του με οποιοδήποτε τρόπο και αν δεν έχει τα μέσα, τουλάχιστον να προσπαθεί. Οπότε όταν ο άλλος απλώς κάθεται και δεν κάνει τίποτα, εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό, δεν με εμπνέει καθόλου. Με έχασε το focus. Έλα το focus. Α, τέλεια. Είμαι πολύ ευγνώμων που είμαι σε αυτή την ομάδα. Πραγματικά ήταν επιλογή μου, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα εξελισσόταν σε κάτι τέτοιο. Όλα τα κορίτσια, όσες έχω γνωρίσει και με όσες συναναστρέφομαι, που έχω γνωρίσει τόσα πολλά κορίτσια μέσα από αυτό, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο και αυτό που μοιραζόμαστε και αυτό που μας ενώνει είναι τόσο ωραίο και τόσο δυνατό που λατρεύω την κάθε στιγμή που περνάω με Evicators και είμαι πραγματικά ευγνώμων που τις έχω δίπλα μου. Αν σου έλεγαν οι γονείς σου να αφήσεις τον Βαγγέλη και τις Evicators, θα το έκανες? Όχι, γιατί δεν θα είχαν καμία τόσο δυνατή πειθό να μου αλλάξουν γνώμη. Δεν θα μπορούσαν με τίποτα να μου αλλάξουν το κεφάλι σε αυτό το θέμα έτσι εύκολα. Πιστεύεις ότι είναι καλό ένα αγόρι και ένα κορίτσι τρίτης ηλικίου να ξεκινήσουν μια σχέση εν ώψη πανελληνίων? Λάβια. Φέι, αν είναι χαλαροί και μιλάνε λίγο και θέλουν να βρίσκονται μια φορά την εβδομάδα και αυτά, πιστεύω ότι δεν θα είναι πρόβλημα. Αλλά αν θέλουν να δώσουν όλο τους το είναι σε αυτή τη σχέση και να είναι πραγματικά δεμένοι με τον άλλον και να έχουν ανάγκη να τον βλέπουν, δεν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει, γιατί ο χρόνος στη τρίτη ηλικίου είναι υπερβολικά περιορισμένος. Σίγουρα είναι καλό να τα πας καλά με έναν άνθρωπο που κάποτε ήσασταν ζευγάρι, από το να είστε στα μαχαίρια, τι μου έκανε ο τάδε, τι μου έκανε, αλλά απ' την άλλη με τίποτα δεν θα μπορείς με ένα άτομο που είχατε ερωτική σχέση να γίνετε φίλοι. Φιλία κανονική. Μπορεί να κάνετε καλή παρέα, να είστε σε ίδιες παρέες, να μοιράζεστε τόσα, αλλά φιλία κανονική δεν θα γίνει, γιατί όσο κοιτάζεις τον άλλο στα μάτια, σου έρχονται αυτά που είχατε τότε, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να φύγεις επηγόντως από τη χώρα για να πας σε ένα έρημο νησί. Ποια 5 πράγματα θα έπαιρνες μαζί σου? Αυτή θέλει σκέψη, αλλά θα ήταν σίγουρα. Ένα ξηράφι, ένα μαχαίρι. Μία διάβροχη μάσκαρα, μία βούρτσα και ο Βαγγέλης. Υπάρχει κάποια σχέση που έκανες κάτι και έκανες καιρό να ξεπεράσεις, αν είναι τι? Λοιπόν, ναι, υπήρχε μία σχέση που έκανα καιρό να την ξεπεράσω, χοντρικά περίπου 2 χρόνια, γιατί απλώς ο εγκέφαλός μου δεν μπορούσε να χωνέψει το γεγονός ότι για εκείνο το άτομο δεν ήμουν αρκετή. Δεν ήμουν αυτό που έψαχνε, αυτό που ήθελε. Και με το να κουτουλάω αυτό το άτομο συνεχώς, να το έχω μπροστά μου, δεν βοηθούσε καθόλου το να το ξεπεράσω. Οπότε τράβηξε πολύ αυτή η βαλίτσα. Αν μου στέρεις κάποιον πολύ, αλλά μαθαίνεις ότι είναι κολοχαρακτήρας, τι θα έκανες? Να τον γουστάρω και να είναι κολοχαρακτήρας, δύσκολο. Δηλαδή θα τον απέφευγα. Αλλά αν μου έχει γυαλίσει και δεν το ξέρω ακόμα, θα περιμένω πρώτον να το διαπιστώσω και μόνη μου τι σοϊ άνθρωπος είναι. Θα λάμβανα υπόψη μου και αυτά που μου είχαν πει, αλλά αν όντως δεν ήταν άνθρωπος συνεννοήσιμος, θα απομακρυνόμουν. Πιστεύεις ότι η ζωή μας δίδαξε πιο πολλά πράγματα ή το σχολείο? Στη ζωή
αυτό που λένε παθαίνεις και μαθαίνεις κάποια πράγματα, είναι η πρακτική σου. Η ζωή είναι αυτή που θα σου δώσει τα περισσότερα μαθήματα σε όλους τους τομείς. Κάτι το βιώνεις πραγματικά. Έπρεπε να μείνεις σε ένα απομονωμένο νησί, θα επέλεγες να ήσουν με την οικογένειά σου ή με τον κολλητό σου. Με την οικογένειά μου δεν είμαι σίγουρη, θα πέφτε πολύ γκρίνια. Αλλά τώρα, σε ένα απομονωμένο νησί, εσύ και ο κολλητός σου, δεν θα πάρει πολύ καιρό από κολλητή να γίνεται πίσω κολλητή. Παρακαλώ τη Βουκουφού να εξαφανιστεί από τα σχόλιά μου. Be able to eat fast food but you won't get any calories but you won't be able to drink beer again. Στην ουσία λέει ότι έχεις τη δυνατότητα να τρως fast food χωρίς να παίρνεις θερμίδες, αλλά δεν θα ξανάπινες ποτέ μπύρα. Με τίποτα, γιατί η μπύρα είναι το 1 τρίτο του υγρού που υπάρχουν στο σώμα μου. Και εφόσον δεν τρώω fast food τόσο συχνά, σχεδόν καθόλου, δεν θα με πείραζε να παίρνω θερμίδες από αυτό, οπότε μπύρα. Αν σου έλεγε το αγόρι σου πως δεν του αρέσουν αυτά και αυτά πάνω σου και πως θέλει να τα αλλάξεις για χάρη του, τι θα έκανες? Θα τον άκουγες ή θα του έλεγες να σε δεχτεί όπως είσαι? By the way, είσαι κουκλάρα. Ευχαριστώ, Καλλιόπη. Λοιπόν, αν αυτό το άτομο πραγματικά το ήθελα κοντά μου και με ενδιέφερε, θα του έλεγα, ξέρεις κάτι, καλύτερα να με δεχτείς όπως είμαι, όπως σε δέχομαι και εγώ. Αλλά αν μου έλεγε ότι, ξέρεις κάτι, άλλαξε αυτό πάνω σου και έλα με τα νερά μου, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα πάνω σου, πραγματικά θα απομακρυνόμουν από αυτόν τον άνθρωπο το συντομότερο δυνατό. Η τελευταία μας ερώτηση για σήμερα. Έπειτα σε κάποια ταινία, έχω παίξει σε 2-3 μικρού μήκους όπου τις έκανε η καθηγήτριά μου του θεάτρου για δικιά της προσωπική δουλειά. Λεγόταν Φτούξ Ελευθερία για όλους. Θα σας βάλω από κάτω link. Ήμουν αστρομφάκι, αλλά είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Επίσης, τώρα κυκλοφόρησε το Ξάμου, η ταινία, και μπορείτε να με δείτε σαν βοηθητική ηθοποιό εκεί μέσα. Αλλά ταινία, όχι, δεν έχω παίξει. Πόσα χρονών είσαι? 3. Τι σε έκανε να θέλεις να κάνεις κανάλι? Αλλά μ' αρέσει να μοιράζομαι αυτό που με εμπνέει και πράγματα που είναι μέσα στο κεφάλι μου με τον κόσμο. Και το κανάλι στο YouTube είναι ένας καλός τρόπος αυτός. Και επίσης να συνδεθώ με ανθρώπους. Πώς σκέφτηκες το όνομα Καλής του Μπι? Λοιπόν, αυτός που το έβγαλε ξέρει τα credits δικά του, δεν θα τον ονομάσω, αλλά το επίθετό μου αρχίζει από τη συλλαβή B. Οπότε στο Instagram το είχα το όνομά μου Καλίστη κατ' παύλα B. Και επειδή δεν μπορούσαν να με φωνάζουν B ή να με ρωτάνε και να σου λέω B, με λέγανε B. Επειδή είναι AB, το γράμμα είναι το B. Καλίστη B, Instagram Καλίστη B, B. Και έμεινε το B. Και ήρθε η κλασία ενός μαθητή μου και B. Και το έγραψε B, Μέλισσα, είσαι Μέλισσα. Και από τότε έμεινε το καλή στην B και το εξέλιξα λίγο και το έκανα καλή στη Μέλισσα, δηλαδή το B στα αγγλικά. Αυτό. Χαζό, αλλά catchy. Θες ποτέ να κόψεις τα μαλλιά σου? Ναι, nope. Αλλά δεν θα σας πω ούτε πότε ούτε πώς. Δεν είναι σύντομα, μην ανησυχείτε. Αλλά ναι, θα τα κόψω. Και αν δεν τα δωρήσω, σίγουρα έχω μακριά μαλλιά τόσα χρόνια. Και να συνεχίσω για μια αλλαγή κάποια στιγμή. Αυτές τις ερωτήσεις είχα να απαντήσω, είναι αρκετές από ό,τι καταλάβατε. Αν δεν είδατε την ερώτησή σας, μην ανησυχείτε, σε κάποια στιγμή στο μέλλον θα σας ξαναζητήσω ερωτήσεις για να κάνω κι άλλο Q&A. Αυτό ήταν το βίντεο για τώρα, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή, ένα subscribe στο κανάλι μου και ένα like σε αυτό το βίντεο άμα σας άρεσε. Ό,τι προτάσεις έχετε για βίντεο που θέλετε να δείτε, μην φοβηθείτε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια και θα κάνω ό,τι μπορώ. Προειδοποιώ ότι μπορεί να αργήσω λίγο να κάνω βίντεο γιατί τώρα μπαίνει καινούργια χρονιά και πρέπει να προσαρμοστώ και να βγάλω και ένα πρόγραμμα, αλλά θα κάνω πραγματικά ό,τι μπορώ. Αυτά για τώρα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μουα!